Οι φίλοι σου κάνουν παρέα με τον κύριο Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμολογίας, που λέει ότι ο Έλληνας χρειάζεται πρόστιμο όταν γίνεται κάτι για το καλό του. Πριν τον ακούσουμε, να σου πω ότι αυξήθηκαν τα ραντεβού μέσα σε μια μέρα σε 9.000, ενώ ήταν 2.600 τις τελευταίες 10 ημέρες. Για πάμε να ακούσουμε τη ο κύριος Τζανάκης είπε και ότι άργησε η κυβέρνηση και ότι τελικά ο Έλληνας θέλει πρόστιμο για το καλό του, για να... Γούρδουλα δηλαδή μας λέει, έτσι. Γι' αυτό, τότε με τις ζώνες ασφαλείας και τα κράνη, πριν από πολλά χρόνια, που όταν επιβλήθηκαν βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κανένας δεν τα έβαζε, όταν όμως μπήκαν τα πρόστιμα, τελικά όλοι έβαλαν ζώνη και κράνη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τζανάκη. Από αυτούς τους 245 θανάτους, οι 1.785 ήταν αθάνατοι σε ασθενείς πάνω από 65 ετών. Δηλαδή το 83% των θανάτων μέσα στο Νοέμβριο ήταν σε ασθενείς πάνω από 65 ετών. Αν δεν πάμε πάνω από την ηλικία των 60 ετών, οι θάνατοι προσεγγίζουν σε ποσοστό το 91%, είναι 90 ακόμα τόσο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 9 στους 10 ανθρώπους οι οποίοι προσβάλλονται και πεθαίνουν ή διασωληνώνονται ή πεθαίνουν είναι άνω των 60 ετών. Από αυτούς τώρα το 90% είναι ανεμβολίαστοι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν αυτοί οι άνθρωποι εμβολιαστούν στο 100% ή κοντά στο 99%, οι θάνατοι θα πέσουν τουλάχιστον 7 με 8 φορές. Δηλαδή αντί να έχουμε 100 θανάτους τη μέρα, 90 θανάτους τη μέρα, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι αυτή η απόφαση ίσως πιο νωρίς, το λέγαμε, αλλά ξέρετε η εξίσωση αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και προσπάθησαν οι θύνοντες προφανώς μέσα από την πειθό να πείσουν τον κόσμο και όχι να τον εξαναγκάσουν. Αλλά φαίνεται όπως και στην περίπτωση με τα κράνη που φοράγαμε ή με τις ζώνες ασφαλείας, ο Έλληνας χρειάζεται πρόστιμο για να καταλάβει ότι γίνεται για το καλό του κάτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Πρέπει όμως να στηριχτεί έστω και τώρα ότι δεν είναι αυτοί 500.000 μόνο οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της υπόθεσης είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι απασχολούν το υγειονομικό σύστημα, το κάνουν μόνο θεματικό, με αποτέλεσμα όλοι οι άνθρωποι που έχουν χρόνια προβλήματα επίγουσας διάγνωσης για καρκίνο, για οτιδήποτε άλλο, πρόβλημα επίγουσας διαχείρισης μιας σοβαρής νόσου, περιμένουν στην ουρά, το υγειονομικό σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή στον χρόνο που πρέπει. Με συνέπεια, πολλοί άνθρωποι να έχουν πρόβλημα χρόνιων νοσημάτων ή αναγκαίας διαχείρισης ενός προβλήματος άλλου υγείας, όχι κορονοϊού, σωστό, και δεν βρίσκουν λύση αυτή τη στιγμή. Είναι ως ένα βαθμό και ανήθικο. Μάλιστα. Έχεις ακούσει σχολιανά σου, να ξέρεις, κύριε Λεμονή. Εγώ δεν είπα ότι είμαι υπέρ του μέτρου. Ναι, αυτό δεν είπα ότι είναι υπέρ. Εγώ μεταφέρω τι γίνεται, ότι έχει ακούσει σχολιανά της. Σε έχουν πινελικώσει όσο δεν φαντάζεσαι. Έχει φάει το πινελίκι του αιώνα. Εγώ χθες εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου. Τι λέω σήμερα, πώς αντιδρούν άλλοι. Αυτό λέω. Διευκρίνησε, γιατί έχουν πάρει, σου έχουν σούρει, τι να σου πω. Την άρτα και τα Γιάννα σου, το έχουν πει το στόμα. Μου είπες αυτά και ξέρεις, ακούστηκε ίσως λίγο... Τι να κάνω. Μα λέω την αλήθεια, λέω αυτό που συμβαίνει. Όπως είδατε χθες, είπα ότι αυτό είναι ένα αντιδημοκρατικό μέτρο. Είναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι είναι.